Χαίρετε. Ετοιμαστείτε, προσδεθείτε, θα γελάσουμε πάλι. Ακόμη και αν το έχετε παρακολουθήσει αυτό το βίντεο, αν είστε, ξέρω εγώ, ένας από τους 38.000 ανθρώπους που το παρακολούθησαν όταν πρωτοανέβηκε 2 χρόνια πριν, θα γελάσετε και σήμερα. Πρόκειται φυσικά για ένα βίντεο μορφή στο κανάλι μας. Γνώρισα έναν άρκισο και το φίλο του, το οποίο αυτό βίντεο έχει αρκετές δεκάδες χιλιάδες θεάσεις, νομίζω 38.000 κάπου εκεί. Αυτή τη φορά όμως το ανεβάζουμε ξανά εκ νέου και προσθέτουμε και τη συνέχεια του, το sequel, που είναι η σχέση του Ναρκίσου, όχι μόνο με το φίλο του, αλλά και με τη μαμά του. Είναι ένα βίντεο ρώσιμο, θα έλεγα, και ένα προφητικό βίντεο, γιατί όταν ανέβηκε αυτό το βίντεο δεν είχα σκοπό να κάνω τη σειρά ψυχοσυναισθηματικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης, ούτε είχα σχεδιάσει ακόμη ότι θα έμπαινα στα πιο βαθιά μονοπάτια του να δούμε τους ανθρώπους με ανταγωνιστικό στυλ προσωπικότητας ή ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας πώς λειτουργούν στις ιδιαίτερα προσωπικές τους στιγμές. Κι όμως αυτό το βίντεο τότε είχε αρκετά στοιχεία τα οποία έρχονται να συνηγορήσουν με τα καινούργια βίντεο και τις καινούργιες διαπιστώσεις που κάνουμε σχετικά με τους ανθρώπους οι οποίοι υποφέρουν, όχι, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από ναρκισισμό και κάνουν εμάς να υποφέρουμε. Το δεύτερο μισό του βίντεο, το οποίο είναι sequel του πρώτου, είναι ξανά η ίδια κοπέλα γράφει περισσότερα, δίνει περισσότερο φως στο πώς ένας άνθρωπος μπορεί να έχει enablers, διευκολυντές στο περιβάλλον στο οποίο μεγάλωσε, και αυτοί οι enablers, στην περίπτωση αυτή προφανώς και η μητέρα, να παίζουν και αυτοί το ρόλο τους, ώστε το παιδί τους να μεγαλώσει και να είναι ένα, πώς να το χαρακτηρίσω, ένα άχαρο μικρομέγαλο μωρό που δεν είναι ικανό να δώσει και θέλει μόνο να λαμβάνει. Καλή παρακολούθηση, καλή θέαση, καλή ακρόαση, να ακούτε μόνο τον ήχο. Φιλιά. Αγαπημένες μου και αγαπημένοι μου, προσδεθείτε. Εγώ θα οδηγήσω, εσείς πρέπει να προσδεθείτε. Είχαμε καιρό να κάνουμε βίντεο να γελάσουμε. Προσδεθείτε να γελάσουμε. Ένας φίλος, μα τι φίλος, λέει η φίλη στον τίτλο. Σχέση με Ναρκισσό. Εγώ θα έλεγα ότι αυτό το email είναι καταπληκτικό, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να δούμε πώς λειτουργεί ένας Ναρκισσός στον ερωτικό τομέα. Και δει στο σεξουαλικό. Πολύ πλάκα, πάρα πολύ πλάκα. Καλησπέρα, Θέκλα. Καλησπέρα. Σου στέλνω όλη μου την αγάπη για όλα όσα κάνεις. Το δικό μου εντός εισαγωγικών love story, βεβαίως είναι εντός εισαγωγικών, γιατί μόνο love δεν είναι αυτό. Μόνο love story είναι. Έχει πολύ story, έχει πολύ ζουμί, αλλά μόνο love δεν είναι. Το δικό μου λοιπόν love story εντός εισαγωγικών κράτησε κάποιους μήνες. Είμαι 35 και κάτι και είχα την τύχη να γνωρίσω έναν άντρα σαραντάρι, εργένη, σαραντάρις εργένης, που ζει με τους γονείς του χωρίς να έχει καθόλου οικονομικό πρόβλημα. Το έχουμε ξανασυζητήσει ότι αυτοί οι τύποι που ζουν με τους γονείς τους χωρίς να έχουν κανένα οικονομικό πρόβλημα έχουν άλλου είδους προβλήματα. Για να δούμε. Εγώ από την πλευρά μου είμαι ανεξάρτητη, μένω μόνη μου. Και για μεγάλο διάστημα δεν ήμουν σε σχέση, καθώς είχα απογοητευτεί πολύ από την προηγούμενη και ό,τι γνώριζα μετά δεν άξιζε. Από τη μεγάλη επιθυμία μου όμως να ξαναδημιουργήσω σχέση, έριξα τόσο πολύ τον πύχη, το γράφει με κεφαλαία, τόσο πολύ. Ο τύπος παρουσιάστηκε ως ένας φυσιολογικός άνδρας με την επιθυμία δημιουργίας σοβαρής σχέσης. Με ευγενικούς τρόπους, σοβαρός, ενδιαφερόντα για τη ζωή μου, τα έβρισκε όλα ωραία πάνω μου. Ω, και λεπούρι, κι ας είναι σαραντάρης και ζει με τους γονείς. Κόψα και τα μαλλιά μου όπως βλέπετε σήμερα. Λοιπόν, μόλις ξεκίνησε η σχέση όμως, ήρθε η μετάλλαξη. Άρχισε να μου ζητάει να ντύνομαι περισσότερες φορές θηλυκά, με φορέματα, γόβες και τα λοιπά. Φυσικά μου αρέσει το καλό ντύσιμο και θα ντυθώ, αλλά όχι να μου το ζητάνε. Μου τόνισε ότι αυτός ειδικά τα Σάββατα βγαίνει για ποτό με κουστούμι έξω και ρώτησε αν μπορώ να τον υποστηρίξω με τον ντύσιμό μου.
τόλμησες να μην υποστηρίξεις αυτόν τον κύριο με τον ντύσιμό σου, πρέπει να τον υποστηρίξεις. Λέω από μέσα μου, σε τι περίπτωση έπεσα. Έλα μου, ντε, συνέχισες όμως εσύ. Τα τράβαγε και σε ένα οργανισμό σου να πάρεις μαθήματα περί ναρκίσσων. Αλλά είπα να το προσπεράσω, ας μην είμαι η περίεργη που κολλάω στον ντύσιμο. Κάτι μου θυμίζει αυτό από το δικό μου παρελθόν. Είχα γνωρίσει κάποτε έναν κύριο, πολύ μεγαλύτερο από μένα, που βγήκαμε 2-3 φορές, δεν προχώρησα στη δημιουργία σχέσης. Μιλάμε τώρα, ήμουν 29-30 χρονών, πολύ παλιά. Πριν 18 χρόνια. Ο οποίος σε κάποια φάση μου λέει, κοίταξε, εγώ είμαι πολύ φιλελεύθερος, είμαι πολύ, πολύ μοντέρνος, είμαι πολύ προοδευτικός και θέλω η γυναίκα που θα με συνοδεύει να φοράει φούστα που να έχει σκίσιμο μέχρι πολύ ψηλά, τον ντεκολτέ να είναι βαθύ και γενικώς να τα πετάει όλα έξω. Και του λέω, δηλαδή, όπως θα αγοράσεις μια Ferrari και θα την επιδείξεις, όπως θα αγοράσεις ένα μεγάλο σπίτι και θα το επιδείξεις, έτσι θες και μια γυναίκα για να την επιδείξεις. Δεν θα την επιδείξεις. Και εκεί τελείωσε αυτή η γνωριμία. Εσύ πήγες παρακάτω όμως για να μας δώσεις υλικό να κάνουμε βίντεο, να γελάσουμε. Λοιπόν, εγώ μέσα στο άγχος τι θα βάλω για να του αρέσει. Γκλίν, 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 τα καμπανάκια της συνεξάρτησης χτυπάνε. Γκλίν, 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 όχι τα βραχιόλια σου βροντούν, τα καμπανάκια της συνεξάρτησης βροντούν. Άσε που μου ζήτησε να φοράω φορέματα χωρίς εσώρουχο. Α, δεν είχε καθόλου φετίκ αυτός. Τίποτα, τίποτα, τίποτα. Δεν το έκανα φυσικά. Καλά έκανες και δεν το έκανες, γιατί τα εσώρουχα έχει λόγο που τα φοράμε. Τα φοράμε για προστασία και υγιεινή. Δεν φοράμε μόνο για σεμνότητα τα εσώρουχα. Τα φοράμε και για να μην μαζεύουμε μικροοργανισμούς, βακτήρια, μύκητες κλπ. Που καθίσουμε. Δεν είναι τυχαία που βγήκαν τα εσώρουχα. Βγαίναμε πάντα οι δυο μας, δεν ήθελε να γνωρίσω τον κύκλο του, ούτε καν ήθελε να έρθω έξω από το σπίτι του. Φαντάζομαι πήγαινες κι εσύ και τον έπαιρνες από τη γωνία. Μ' αρέσει που τους οδηγάτε κιόλας όλους αυτούς τους τύπους. Ναι, πάτε και τους παίρνετε και οδηγάτε να πάρετε αυτά τα καμάρια στο ραντεβού. Είμαστε από την ίδια περιοχή και φαντάζομαι δεν ήθελε οι γονείς του να με δουν, γιατί είναι και ανήλικο το παιδί. Σαραντάρες. Πάμε τώρα στα πιο hot. Ετοιμαστείτε, είπα, προσδεθείτε, είπα. Έχει ένα εξοχικό λοιπόν για το καλοκαίρι, και αυτό φυσικά είναι της οικογένειας, δεν είναι δικό του. Τις μέρες που πήγαινε μόνος του τα βράδια, καθόταν στη βεράντα γυμνός. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν θέλω να ξέρω τι θα δείξει αν κάνει κάποιο τεστ για σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα αυτός ο τύπος. Τελείως. Έβαζε μια πετσέτα από κάτω κάτι. Γιατί έχω δει ένα ντοκιμαντέρ για γυμνιστές που είχε ένα πολύ χαριτωμένο ζευγάρι. Στο Netflix το είχα δει. Ένα ζευγάρι 60+ που ήταν γυμνιστές. Αλλά καθόντουσαν στον καναπέ τους, οι άνθρωποι έβαζαν και μια πετσέτα πάνω να καθίσουν. Λοιπόν, πολλές φορές φωτογράφιζε το μόριό του και μου το έστελνε. Έχει διακριτικότητας. Γενικά είχε πολύ καλή σχέση μαζί του με το μόριο. Τον αποκαλούσε φίλο του. Τον φρόντιζε για να μπορεί να λειτουργεί. Και μου τόνισε ότι το κριτήριο του για να συνεχίσει μαζί μου είναι η συμπεριφορά μου στο φίλο του. Μάλιστα. Μάλιστα. Σοβαρή σχέση. Λέω πάλι από μέσα μου, δεν μπορεί. Μου κάνει πλάκα. Να σου πω και σε λίγο που είχα ακούσει κι άλλα. Τα περισσότερα μηνύματα που με έστελνε ήταν αργά το βράδυ και όλα κατέληγα σε πονηρό περιεχόμενο. Μα γιατί δεν εκπλήττομαι. Μα γιατί. Εγώ δεν μπορούσα να συμμετέχω σε κάτι τέτοιο. Ήθελα κάτι ολοκληρωμένο. Στην ερωτική επαφή αναμενόμενο, τον ενδιέφερε μόνο εαυτός του, χωρίς καθόλου συναίσθημα. Όταν πήγαινα στο εξοχικό του, μου ζητούσε να πάμε αργά το βράδυ σε πολύ ερημικές παραλίες για ερωτικές περιπτύξεις, γιατί έλεγε ότι μέσα στο νερό λειτουργούσε καλύτερα. Πώς κάποιες γυναίκες γεννούν καλύτερα μέσα στο νερό, αυτός μέσα στο νερό λειτουργούσε καλύτερα. Ήταν χέλη προφανώς. Δεν δέχτηκα να πάω, γιατί καταρχήν το θεωρούσε επικίνδυνο στους καιρούς αυτούς. Καλά έκανες. Έβλεπα από την πλευρά του απώλεια φόβου, αρκεί να ικανοποιηθεί μόνο αυτός. Είχε τα φετίχ του, είπαμε αυτός. Ναι. Κανονικά θα έπρεπε να φύγω τρέχοντας. Τον ενδιέφερε μόνο αυτός και κανείς άλλος. Είχε την απέτηση να ξεκινήσω βράδυ αργά από το μέρος που μένω, να πάω στο εξοχικό του σε απόσταση 2 ώρων,
και να ξυπνήσω μετά χαράματα να φύγω για να πάω στη δουλειά μου το πρωί. Ε, βέβαια, για να φροντίσεις το φίλο του κόρη. Πώς θα σε πάρει μετά. Και θύμαινε που δεν το έκανα. Δεν θα σχολιάσω ότι στο Facebook και στο Instagram ψαχνόταν με πολλές από ό,τι είδα αργότερα. Τα είπες και σε προηγούμενο vlog, Θέκλα μου. Και αυτός έβαζε like στη φωτό του. Του έκανε τρομερή εντύπωση η συντηρητικότητά μου, λέγοντας ότι όλες οι προηγούμενες γυναίκες τα έκαναν όλα αυτά και πολλά άλλα χωρίς να τα ζητήσει. Έκαναν όλα τα χατήρια, λέει, στο φίλο του. Και εφόσον είμαι έτσι, δεν μπορεί να δημιουργήσει σχέση, γιατί τον έκανα να ξενερώσει, ενώ θέλει κάτι σοβαρό. Πες μου, Θέκλα μου, γιατί εγώ κόντεψα να ξεχάσω και αυτά που ήξερα με αυτόν. Εδώ θα τα ξεχάσουμε εμείς, κόρη. Τι περίπτωση ήταν αυτή, περίπτωσάρα. Εγώ θεωρώ ότι από την πλευρά μου και πολλά ανέχτηκα, πάρα πολλά. Δεν είναι θέμα συντηρητικότητας, αλλά σεβασμού προς τον άλλον. Έλα μου, ντε. Μα γιατί δεν είπε ξεκάθαρα από την αρχή ότι θέλει μόνο σεξ και τίποτα άλλο. Γοητευτικός είναι, έχει κύκλο. Θα μπορούσε να απευθυνθεί σε κάποια άλλη που θέλει τα ίδια. Σε ευχαριστώ για τον χρόνο σου, σε φιλώ. Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία μου, Παναγία. Περιπτωσάρα! Πάμε να ξεκινήσουμε να σχολιάσουμε και τον τύπο και τον φίλο του. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ καταρχάς που δεν μου έστειλες καμιά φωτογραφία του φίλου του, γιατί δεν θέλω να δω. Πραγματικά δεν θέλω να ξέρω και δεν θέλω να δω. Ό,τι να είναι, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Χαίρομαι όμως που μου έστειλες αυτό το mail, γιατί όπως είπα και προηγουμένως, μας δίνεις την ευκαιρία να μιλήσουμε και να αναλύσουμε πώς είναι η συμπεριφορά ενός νάρκισσου στον ερωτικό τομέα. Είχαμε πει εκροθυγός σε κάποιο άλλο βίντεο για αυτό το ζήτημα, αλλά δεν το είχαμε αναλύσει εκτενώς. Οπότε εσύ μας έχεις δώσει ένα πολύ ωραίο πλαίσιο για να το συζητήσουμε αυτό. Καταρχάς θέλω να πω και να τονίσω ότι το σεξ δεν είναι κάτι άσχημο. Δεν είναι κάτι κακό. Δεν είναι κακό πράγμα. Η ερωτική επαφή, το να κάνουν έρωτα δύο άνθρωποι, είναι κάτι υπέροχο. Εξαιρετικό είναι. Ειδικά άμα αυτοί δύο άνθρωποι αγαπάνε ο ένας τον άλλον και πέρα από την σεξουαλική έλξη υπάρχει και ερωτική αγάπη και είναι και ερωτευμένη και έρχεται αυτό σαν ένα επιστέγασμα μιας ουσιαστικής σύνδεσης. Τι ωραίο πράγμα, ρε παιδιά, πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Μα γι' αυτό κάνουμε και τόσα βίντεο εδώ πέρα για τις ερωτικές σχέσεις και γι' αυτό ασχολούμαστε τόσο πολύ και τόσο εντατικά, γιατί είναι ένα από τα πιο όμορφα πράγματα, από τα πιο όμορφα όντως. Είναι ένα από τα πιο όμορφα πράγματα το να συνδέονται δύο άνθρωποι ερωτικά και να κάνουν έρωτα. Πολύ όμορφο πράγμα, είναι το παιχνίδι των ενηλίκων και είναι από τις πολύ όμορφες στιγμές της ζωής ενός ανθρώπου. Το λέω και το εννοώ. Δεν το λέω μόνο από προσωπική πείρα, το λέω και από γενικότερη γνώση. Γι' αυτό παίζει τόσο πολύ ρόλο η ερωτική ζωή των ανθρώπων, γι' αυτό μας απασχολεί τόσο πολύ η ερωτική μας ζωή. Γιατί το να συνδεόμαστε ερωτικά με έναν άνθρωπο με έναν τρόπο ολοκληρωμένο και αγαπητικό μας δίνει πάρα πολύ χαρά. Όμως, ο κάθε άνθρωπος, αναλόγως της παιδείας του και αναλόγως και της κατάστασης της ψυχοσυναισθηματικής που έχει και της προσωπικότητας που έχει και της λειτουργικότητας ή δυσλειτουργικότητας που έχει, μπορεί να φτάσει μέχρι το σημείο να κάνει έρωτα. Δηλαδή, να συνδεθεί ουσιαστικά με έναν άλλον άνθρωπο κατά τη διάρκεια της ερωτικής πράξης και η ερωτική πράξη να μην είναι μόνο απλή ανταλλαγή σωματικών υγρών, αγγιγμάτων κτλ., αλλά να είναι και σύνδεση ψυχών και συναισθηματική σύνδεση και πνευματική σύνδεση και διανοητική σύνδεση. Κάποιοι άνθρωποι όμως, οι οποίοι είναι προβληματικές προσωπικότητες, ελλιπείς προσωπικότητες, οι άνθρωποι που είναι νάρκισσοι, για παράδειγμα, δεν μπορούν να φτάσουν στη μέθεξη. Μέθεξη σημαίνει μετέχω. Στη μέθεξη, στη ουσιαστική σύνδεση που έχουν δύο άνθρωποι που κάνουν έρωτα έχοντας ταυτόχρονα και ουσιαστικό, συναισθηματικό και ψυχικό και πνευματικό και καρδιακό δεσμό. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δεν μπορούν ούτε να το κάνουν, ούτε καν να το καταλάβουν. Δεν μπορούν να το καταλάβουν. Δεν μπορούν. Δεν μπορούν. Γιατί? Επειδή οι άνθρωποι αυτοί, οι ναρκισσοί, είναι τόσο πολύ εγωκεντρικοί, εξαιρετικά εγωκεντρικοί, ώστε
να μην μπορούν να συνδεθούν με τους άλλους ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα. Πόσο μάλλον στο ερωτικό επίπεδο. Είπαμε ότι ένας νάρκισσος βλέπει τον εαυτό του εξαιρετικά εγωκεντρικά. Ένας νάρκισσος βλέπει τον εαυτό του σαν το κέντρο του κόσμου, τον ομφαλό της γης, το κέντρο του σύμπαντος θα έλεγα. Και θεωρεί ότι μόνο αυτός υπάρχει, μόνο αυτός έχει δικαιώματα, μόνο αυτού οι επιθυμίες πρέπει να ικανοποιούνται και ότι πρέπει να κοιτάζει τον εαυτό του σε σχέση με τους άλλους από ένα ψηλό σημείο. Εγώ είμαι πολύ σπουδαίος, είμαι πολύ ωραίος, είμαι πολύ καταπληκτικός, οπότε οι άλλοι πρέπει να κάνουν πράγματα για να κερδίσουν αυτό το μεγάλο λαχείο, αυτή τη λοταρία, τον τζόκερ. Ναι. Άρα πρέπει να φροντίσεις το φίλο του για να τον κερδίσεις, γιατί αυτός είναι σίγουρος, είναι βέβαιος ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίος γαμπρός, πολύφερνος γαμπρός. Ναι, ειδικά που μένει και με τους γονείς του, ειδικά που στέλνει και dick pics συνέχεια, ειδικά που κάθεται πάνω στις βεράντες γυμνός, καταπληκτικός. Οπότε εσύ πρέπει να φτάσεις σε ένα σημείο που να κάνεις ό,τι θέλει και να σκεφτείς και από μόνη σου και άλλα πράγματα που μπορεί να θέλει αυτός ο πρίγκιπας, ο βασιλεύς, αυτός ο αυτοκράτορ, για να τον ικανοποιήσεις, για να κερδίσεις το λαχείο να είσαι μαζί του. Και επιπλέον, moreover θα λέγαμε στα αγγλικά, επειδή για τον νάρκισσο ο εαυτός του αποτελεί το κέντρο του σύμπαντος, έτσι και το σώμα του, έτσι και το σώμα του είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο, κάτι πάρα πολύ καταπληκτικό και συνδέεται με το σώμα του. Ναι. Και θεωρεί το μόριό του, το πουλί του, το θεωρεί φίλο του. Δεν μπορεί να συνδεθεί με ανθρώπους να είναι οι άνθρωποι φίλοι του. Θα είναι το πουλί του ο φίλος του. Ναι, κυρίες και κύριοι, εάν σας αρέσει και αν θέλετε και αν προτιμάτε και αν γουστάρετε, αυτός ο άνθρωπος έχει φιλική σχέση με το πουλί του. Ναι. Είναι πρόσωπο το πουλί του. Ναι. Είναι ο φίλος του. Είναι ένα πρόσωπο με το οποίο νιώθει συνδεδεμένο. Είναι ένα εξάρτημα του σώματός του, τέλος πάντων, ρε παιδί μου, το οποίο νιώθει ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό το εξάρτημα. Οπότε έχει συνδεθεί με το εξάρτημα αυτό και είναι φίλος του. Αντιλαμβάνεστε τον παραλογισμό, Ναι. Το αντιλαμβάνεστε. Ο ίδιος όμως δεν το αντιλαμβάνεται. Όχι. Ο ίδιος θεωρεί ότι είναι πάρα πολύ φυσιολογικός. Είναι πολύ νορμάλ. Νιώθει ότι είναι πολύ νορμάλ. Νιώθει ότι έτσι είναι οι άντρες. Έτσι είναι οι άντρες. Συνδέονται στενά φιλικά με το πουλί τους. Και δεν συνδέονται ουσιαστικά με μια γυναίκα, αν αυτή η γυναίκα δεν φροντίσει το πουλί τους. Έτσι νομίζει. Δεν είναι έτσι όμως οι άντρες. Να του πούμε, αν θα δει το βίντεο που δεν νομίζω να το δει, δεν νομίζω να καταδέχεται να δει τέτοια βίντεο ένας νάρκισσος, ότι υπάρχουν άντρες οι οποίοι είναι ολοκληρωμένες προσωπικότητες, ναι, και αντιλαμβάνονται ότι το πουλί τους είναι απλώς ένα κομμάτι του σώματός τους. It's part of their body. Και ότι δεν έγινε και κάτι, δεν έτρεξε και τίποτα. Δεν τρέχει και τίποτα, ρε παιδί μου, αν καθυστερήσουν να έχουν ερωτική επαφή, γιατί τους ενδιαφέρει, επειδή είναι ολόκληροι άνθρωποι. Έχει άντρες που είναι ολόκληροι άνθρωποι, ολοκληρωμένες προσωπικότητες. Έχει, ναι. Και γκέι και straight, έχει, ναι. Γιατί σκέφτονται ότι αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο, αυτό που τους ενδιαφέρει περισσότερο, είναι να συνδεθούν ουσιαστικά με έναν άνθρωπο. Και όχι να συνδεθεί ένας άλλος άνθρωπος με ένα κομμάτι του σώματός τους, δηλαδή, ό,τι να είναι. Ό,τι να είναι. Πραγματικά. Ξέρω, είναι σοκαριστικό. Είναι... Τι να πω, είναι... Δεν ξέρω τι να πω, δηλαδή πραγματικά παθαίνω την πλάκα μου. Παθαίνω την πλάκα μου. Και αυτοί οι τύποι ασχολούνται πάρα πολύ με την εξωτερική τους εμφάνιση. Αν δεν πάρουν κανένα γραμμάριο, αναστατώνονται υπερβολικά. Θέλουν πάρα πολύ να φαίνεται ωραίο το σώμα τους, πάρα πολύ. Έχουν διάφορα φετίχ. Η λέξη φετίχ σημαίνει
ένας άνθρωπος να παίρνει ερωτική σεξουαλική ευχαρίστηση από αντικείμενα και από πρακτικές και όχι από την ουσιαστική σύνδεση με έναν άλλον άνθρωπο. Σου λέει ο άλλος, λειτουργεί καλύτερα μέσα στο νερό. Κάτσε τώρα να βρεις άκρη. Δεν λέω ότι είναι κακή ιδέα αν ένα ζευγάρι που είναι ουσιαστικά ζευγάρι μαζί βρεθούν σε μια παραλία το καλοκαίρι, το βράδυ, σε μια παραλία που τη γνωρίζουν και εκεί πάνω στον ενθουσιασμό τους μπορεί να έχουν μια ερωτική περίπτωση μέσα στο νερό. Ανθρώπινο είναι, όχι όμως να προγραμματίζεις να πας στο εξοχικό σου 2 ώρες από εκεί που μένει η άλλη κοπέλα, να την καλέσεις να έρθει 2 ώρες αργά το βράδυ, να οδηγήσει 2 ώρες τα χαράματα για να πάει πίσω στη δουλειά της, για να πάτε στην ερημική παραλία να κάνεις το βίτσιο σου. Η λέξη φετίχ μπορεί να είναι παρόμοια και με τη λέξη βίτσιο. Δεν ξέρω, έχουμε φιλόλογους στην παρέα να το εξηγήσουν τι σημαίνει. Λειτουργεί καλύτερα μέσα στο νερό και το κριτήριο του για να συνδεθεί με μια γυναίκα είναι να περιποιείται το φίλο του και αυτός ο άνθρωπος θέλει σοβαρή σχέση. Βεβαίως θέλει σοβαρή σχέση. Σας πω εγώ τι σοβαρή σχέση θέλει. Σας πω. Θέλει μια σχέση στην οποία αντί να μένει με τη μάνα του και τον πατέρα του και να τον πλένει, να τον μαγειρεύουν, να τον φροντίζουν, να τον γιατροπορεύουν κλπ. Να βρεθεί μια γυναίκα να τα κάνει όλα αυτά. Να αναλάβει τις ευθύνες του. Να του μαγειρεύει, να καθαρίζει, να πλένει. Γιατί αν ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αναλάμβανε τις οικιακές του εργασίες και ήταν ένα ολοκληρωμένο αρσενικό ή ένα ολοκληρωμένο θηλυκό, ενώ ένας ολοκληρωμένος άνθρωπος γενικότερα κάνει και τις οικιακές του εργασίες, φροντίζει και το φαγητό του, φροντίζει και τα ρούχα του, φροντίζει και την καθαριότητα του. Δεν κάθεται να περιμένει να το φροντίσει η μάνα του και ο πατέρας του και μένει μαζί τους γιατί έτσι θα έχει τη βολή του. Ζούμε στην εποχή της κρίσης και φυσιολογικοί και ολοκληρωμένοι άνθρωποι αναγκάζονται να μένουν με τους γονείς τους, είτε γιατί έχουν μείνει χωρίς εργασία, είτε γιατί στην περιοχή που ζουν τα ενίκια είναι απλησίαστα, υποφέρουν. Υποφέρουν που ζουν με τους γονείς τους. Μία ανεπτυγμένη προσωπικότητα, μία ολοκληρωμένη προσωπικότητα το φέρει βαραίος σε ενήλικη φάση να μένει με τους γονείς της. Ένας 40χρονος άνδρας, ο οποίος δεν είναι νάρκισσος και δεν είναι προβληματικός και δεν είναι λυμματικός και δεν είναι σαν ένα μεγάλο μωρό και είναι ένας ολοκληρωμένος άνδρας, δεν το αντέχει να μένει με τους γονείς του. Υποφέρει. Ψάχνει τρόπο να μην μένει με τους γονείς του. Και όχι φυσικά για να κάθεται γυμνός πάνω στη βεράντα και να στέλνει φωτογραφίες στο φίλο του σε όποια κοπέλα γνωρίζει από τα social media, αλλά γιατί θέλει να νιώθει ότι είναι ανεξάρτητος και ελεύθερος και φροντίζει ο ίδιος τον εαυτό του και είναι ενήλικας και ώριμος και δεν είναι ένα παιδάκι που τον καταπιέζει η μάνα του. Φυσικά αυτός ο τύπος, αυτός θα καταπιέζει τη μάνα του. Ναι, ναι. Και άλλη και η μάνα του που τα έχετε. Θα συζητήσουμε μια μέρα, κάνουμε κανένα vlog θεωρητικό για το πώς μεγαλώνουμε παιδιά να μην είναι ενάρκηση. Μου έχετε ζητήσει και το πώς μεγαλώνουμε παιδιά να μην είναι συνεξαρτώμενοι και αυτό πώς μεγαλώνουμε παιδιά να μην είναι ενάρκηση. Φταίμε κι εμείς. Και ειδικά ένας συνεξαρτώμενος γονιός έχει την τάση να φέρει στον κόσμο παιδί το οποίο να το εξυπηρετήσει και να το βοηθήσει να γίνει ενάρκησος. Καλά τώρα οι ενάρκησοι γονείς, είτε ενάρκησο θα κάνουν, είτε συνεξαρτώμενο παιδί. Γενικότερα. Θέλει προσοχή. Και η μάνα του και ο πατέρας του έχουν και αυτοί τη συμβολή τους στη δημιουργία αυτής της υπέροχης προσωπικότητας και να μην την είχα δεν θα τον ανέχονταν. 40 χρόνων και να τον ανέχομαι, να τον έχω μέσα στο σπίτι, να τον φροντίζω τη στιγμή που είναι οικονομικά ανεξάρτητος, δουλεύει και μπορεί να πάει να μείνει μόνος του. Κύριε Λέησο, αλλά θα μου πείτε τώρα η ελληνική οικογένεια, ενωμένη, πάντα μαζί, μένουμε μαζί, κοιμόμαστε μαζί, τρώμε μαζί. Τι να πω. Εντάξει, θα συζητήσουμε τώρα το θέμα της ελληνικής οικογένειας. Αλλά όντως υπάρχει στην ελληνική κοινωνία αυτό το στερεότυπο και οι άνθρωποι που είναι πολύ συντηρητικοί και δεν έχουν προοδευτικότητα και δεν είναι ιδιαίτερα εξελιγμένοι ψυχοσυναισθηματικά θεωρούν ότι είναι πολύ καλό πράγμα να είναι η οικογένεια ενωμένη και άμα ένας άνδρας ενήλικας και μια γυναίκα ενήλικας δεν είναι παντρεμένοι να μένουν με τους γονείς τους. Εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτό. Και ως ψυχολόγος και ως κόρη και ως μάνα. Κάθετα. Λοιπόν, αυτοί οι τύποι, οι νάρκισσοι,
ασχολούνται πάρα πολύ με το σώμα τους. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ η εμφάνιση του σώματος τους. Τους ενδιαφέρει πάρα πολύ ο φίλος τους. Και άλλα πράγματα από το σώμα τους μπορεί να τους ενδιαφέρουν. Δηλαδή μπορεί να έχουν έτσι κάποιες παράξενες πρακτικές, γιατί αυτοί οι τύποι ασχολούνται πάρα πολύ με τον αυτοερωτισμό. Αυτοερωτισμός, αυτοικανοποίηση. Κάπου είχα διαβάσει ότι είχε πει ο Γούτι Άλεν, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, ο Γούτι Άλεν, που όσοι γνωρίσουν τη βιογραφία του καταλαβαίνουν πως δεν είναι και η πιο normal προσωπικότητα. Είχε πει ο Γούτι Άλεν ότι αυνανισμός είναι μια ερωτική πράξη με έναν άνθρωπο που αγαπάς πολύ, τον εαυτό σου. Λοιπόν, οι νάρκισσοι επιδίδονται με τις ώρες στον αυτοερωτισμό και στο να βρίσκουν πάνω στο σώμα τους ποιες είναι οι ερωτογενείς τους ζώνες και πώς άμα αγγίξουν κάποιο μέρος του σώματος τους θα νιώσουν μεγαλύτερη ειδονή και μεγαλύτερη ειδονή και μεγαλύτερη ειδονή και επιδιώκουν έντονες συγκινήσεις. Επειδή είναι άνθρωποι κενοί και είναι άνθρωποι που η καρδιά τους έχει μέσα τριάδα και ψυχρότητα, επειδή είναι άνθρωποι οι οποίοι αποθούν τα συναισθήματά τους και δεν τα διαχειρίζονται και χρησιμοποιούν τους άλλους ανθρώπους σαν ένα μέσο διαχείρισης των συναισθημάτων τους, τους αρέσει πάρα πολύ η έντονη διέγερση η οποία προκύπτει μέσα από την αυτοικανοποίηση, τον αυτοερωτισμό. Και συνήθως θα έχουν κάτι έτσι περίεργα γούστα, τους αρέσουν πολύ τα ντυσίματα. Δηλαδή, έχω φτάσει σε ένα σημείο, ρε παιδί μου, που δεν τους ικανοποιούν, δεν τους ικανοποιεί ο άνθρωπος και η ουσιαστική σύνδεση με έναν άνθρωπο. Θέλουν το συγκεκριμένο ντύσιμο, τα συγκεκριμένα ρούχα, τα συγκεκριμένα παπούτσια, τα συγκεκριμένα καλσόν, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, κάτι λάικρα, μάικρα. Και τους βλέπεις, ας πούμε, ότι δεν είναι το μυαλό τους και η προσοχή τους το να συνδεθώ με αυτόν τον άνθρωπο και νιώθω ερωτικά και αγαπητικά συναισθήματα με τον άνθρωπο αυτόν. Και επειδή νιώθω αυτά τα συναισθήματα, συνδέομαι με αυτόν τον άνθρωπο και επειδή συνδέομαι με αυτόν τον άνθρωπο, θέλω τόσο πολύ να τον αγκαλιάσω, να τον φιλήσω, να ενώσω το σώμα μου με το σώμα του άλλου άνθρωπου. Όχι. Είμαι εκεί ένας άνθρωπος ψυχρός. Είμαι εκεί ένας άνθρωπος που δεν συγκινούμαι εύκολα και θέλω έντονες συγκινήσεις, θέλω ψηλή αδρεναλίνη, θέλω να δω συγκεκριμένα αντισήματα, θέλω να ικανοποιήσω συγκεκριμένες φαντασιώσεις και έχει που το πάνε και παρακάτω. Θέλουν να πηγαίνουν σε συγκεκριμένα πάρτι, σε συγκεκριμένα πάρτι τα οποία έχουν θεματικές αντισήματος ερωτικής φύσεως, σε πάρτι ανταλλαγής συντρόφων και όλα αυτά είναι στα πλαίσια του είμαι ένας νάρκισσος, έχω μέσα μου το απόλυτο κενό και ψάχνω να βρω ικανοποίηση και να νιώσω για λίγο ζωντανός μέσα από κάτι το οποίο μου ψηλώνει την αδρεναλίνη. Και χέστηκα, με συγχωρείτε για την έκφραση, για τον άλλο τον άνθρωπο τον οποίον χρησιμοποιώ να είναι εκεί πέρα για να παίξω τα παιχνίδια μου. Δεν με νοιάζει. Δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Δεν είναι αγάπη. Και απαντώ και σε μια φίλη που μου στείλε προσφάτως ένα email, στο οποίο μου αφηγήθηκε όλη την ιστορία με τον πρώην της, τον οποίο έζησα μαζί 3,5 χρόνια, δεν κάνω λάθος. Και αυτός ο τύπος ήταν ξεκάθαρα ναρκισσός, μέσα από τις περιγραφές της κοπέλας. Και λέει, όταν αυτή βρήκε τη δύναμή της, μάζεψε τη δύναμη της, μάζεψε τις δυνάμεις της, τις αντοχές της για να το χωρίσει, αυτός έγινε χάλια, είναι χάλια. Έβγαλε ψυχοσωματικά, αρρώστησε και της είπε ότι την αγαπάει πάρα πολύ, την λατρεύει, την αγαπάει πάρα πολύ και έκλαιγε. Έκλαιγε αυτός ο άνθρωπος ο οποίος ήταν πολύ δυνατός χαρακτήρας και πολύ ψυχρός και ανέκφραστος και με πολύ σκληράδα είχε αντιμετωπίσει την κοπέλα πολλές φορές. Και έκλαιγε και της έλεγε μετά από σένα το χάος και σ' αγαπώ πολύ και τέτοια και να έρθεις πίσω, αλλά
Αλλά όταν έρθεις πίσω, να παρνηθείς τους φίλους σου, να παρνηθείς την οικογένειά σου, να παρνηθείς τη δουλειά σου, να παρνηθείς τον εαυτό σου, αλλά να έρθεις πίσω και εγώ σ' αγαπάω. Και μου λέει, είναι αγάπη αυτός. Λέω, όχι, δεν είναι αγάπη, είναι κόλαση. Δεν μου είπες και εσύ, φιλενάδα, που έστειλες το email με τίτλο «Είναι αγάπη αυτό» και μου είπες να μην το κάνω vlog, αλλά δεν το κάνω vlog. Απλώς αναφέρομαι, χωρίς να πω οποιοδήποτε στοιχείο που να προδώσει την ταυτότητά σας. Δεν μου είχες πει τίποτα για τη σεξουαλική ερωτική σας ζωή, αλλά φαντάζομαι θα ήταν παρομοίας φύσεως. Με το φίλο του φίλου που πρέπει να φροντίσει η φιλενάδα το φίλο για να την επιλέξει. Να την επιλέξει για σοβαρή σχέση. Αυτά, κυρίες και κύριοι. Και μέσα από την ερωτική ζωή και μέσα από τη σεξουαλικότητα μπορούμε να διακρίνουμε αν ένας άνθρωπος έχει μια υγιή και ολοκληρωμένη προσωπικότητα ή αν είναι άλλος ένα ναρκισάκι, άλλο ένα προβληματικό πλασματάκι, πλασματάκι, άκι, ναρκισάκι, με ένα πουλάκι, με ένα φιλαράκι, τόσο λίγος και μικρός άνθρωπος, τον οποίο τον βλέπουμε σπουδαίο και μεγάλο, επειδή πουλάει τον εαυτό του ως σπουδαίο και μεγάλο, επειδή έχει μια εξωτερική επιφάνεια που τον δείχνει ως σπουδαίο και μεγάλο. Συνήθως αυτοί έχουν ωραία σώματα γιατί τα γυμνάζουν. Εννοείται. Να πάει να μένει μόνος του, να έχει να κάνει δουλειές και τέτοια. Όχι, θα πάει να μένει στη μάνα του, να έχει ώρα να πηγαίνει γυμναστήριο. Να φτιάξει εκείνη την κορμάρα και να την βλέπει ο ίδιος και να φτιάχνεται. Θα είναι αυτό που έκανε ο αρχαίος Νάρκησος. Πήγαινε στη λίμνη και βλέπε τον εαυτό του και φτιαχνόταν. Αυτά. Και στο κρεβάτι, και στη θάλασσα, και στη βεράντα του εξοχικού, οπουδήποτε τέλος πάντων, μέσα από τον ερωτισμό μας, διαφαίνεται αν έχουμε υγιείς προσωπικότητες, αν μπορούμε να συνδεθούμε ουσιαστικά με έναν άλλον άνθρωπο ή αν είμαστε ναρκισάκια, ναρκισί, λίγοι, πολύ, πολύ λίγοι. Αυτά. Θα ήθελα στα σχόλια να διαβάσω αν είχατε παρόμοιες εμπειρίες και αν αυτό το βίντεο χτύπησε κανένα καμπανάκι και σε εσάς και αν κάνουν νόημα αυτά που λέω, αν συμφωνείτε ή αν διαφωνείτε με τις απόψεις μου. Ξαναλέω ότι η ερωτική σύνδεση δύο ανθρώπων είναι κάτι υπέροχο, είναι πολύ όμορφο, είναι συναρπαστικό. Το επιδιώκουμε όλοι, είτε το παραδεχόμαστε είτε όχι, αλλά πόρο απέχει, από την ναρκισιστική προσέγγιση προς αυτή την σύνδεση, η οποία ναρκισιστική προσέγγιση την αποιερώνει και την κάνει απλώς μία μηχανική διαδικασία που στόχο έχει και σκοπό έχει να ευχαριστηθεί, να φτιαχτεί ο ναρκισός και να νιώσει ωραία και αυτός και ο φίλος του. Στο καλό να πάτε, δεν μας ενδιαφέρεται. Bye. Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Μετά από την απίστευτη επιτυχία που είχε το πρόσφατο βίντεο «Γνώρισα έναν ναρκισό και το φίλο του» στο κανάλι μας, κοίταξα λίγο τώρα πρωτού γυρίσω αυτό το βίντεο, έχει πάνω από 20.000 θεάσεις και αρκετός κόσμος έχει γελάσει και διασκεδάσει με αυτό. Μετά από αυτή την επιτυχία λοιπόν έρχεται και το sequel, η συνέχεια. «Η μάνα του ναρκισού και του φίλου του», μέρος δεύτερο. Καλησπέρα και πάλι, Θέκλα μου. Καλησπέρα, φίλοι. Σε ευχαριστώ πολύ που ασχολήθηκες με το δικό μου θέμα. Μιας λοιπόν και στο vlog έθιξες το θέμα των γονιών ενός ναρκισού, δράπτω με τις ευκαιρίες να συμπληρώσω στην ιστορία που περιέγραψα τη συμπεριφορά των δικών του γονιών. Ναι, θέλουμε να μάθουμε. Ναι, μας ενδιαφέρει το ζήτημα. Θέλουμε να μάθουμε. Είναι μια ωραία πάσα να μας το αναλύσεις. Οι γονείς λοιπόν του 40χρονου που έπακέτο με τον φίλο του είναι φαινομενικά η κλασική ελληνική οικογένεια που καμαρώνει για το γιο της, τον πιέζει να τον παντρέψει με ένα καλό κορίτσι, αλλά μέχρι να γίνει αυτό δεν μπορεί να τον διώξει από το σπίτι. Τι μου θυμίζει αυτό άραγε, πόσες πολλές ιστορίες μου θυμίζει αυτό. Κάποια στιγμή τον είχα ρωτήσει πώς αντέχει η μάνα σου να περιποιείται και σένα και τον πατέρα σου. Ήθελα να πω και τον φίλο σου, αλλά κρατήθηκα. Και η απάντηση του ήταν να είναι γερή να τα κάνει αυτά για πολλά χρόνια ακόμη. Η μητέρα κάνει τα πάντα και τρέχει για όλους αυτή. Αυτός φυσικά, όπως κατάλαβες, δεν ασχολείται ούτε με την καθαριότητα του σπιτιού, ούτε με μαγείρεμα, ούτε με ψώνια. Σιγά μην βρει ώρα να ασχοληθεί. Όλο με το φίλο το ασχολείται, είπαμε.
Ούτε ανήκει στην κατηγορία των γυμνασμένων άρχισων. Τα βρίσκει όλα τέλεια πάνω του έτσι κι αλλιώς. Και το τελειότερο είναι ο φίλος του, είπαμε. Εδώ θέλω να πω κάτι. Επειδή είδα κάποια σχόλια που έλεγαν ότι σίγουρα είναι μικρός ο φίλος του, θέλω να σπάσω δύο αστικούς μύθους. Ο πρώτος αστικός μύθος είναι ότι το μέγεθος παίζει ρόλο στον άνδρα. Αυτός είναι ένας μύθος. Δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Και αυτό μπορώ να σας το πω με βεβαιότητα, έχοντας δει εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες ζευγάρια στο γραφείο μου και πολλές φορές και για συμβουλευτική στα θέματα της ερωτικής του ζωής, το μέγεθος δεν παίζει ρόλο. Το μέγεθος του μωρίου του ανδρός. Αυτό που παίζει ρόλο είναι η σχέση του ζευγαριού, εάν υπάρχει ερωτική έλξη ανάμεσα στο ζευγάρι και αν και οι δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτή την ερωτική σχέση ασχολούνται ουσιαστικά και με το σώμα τους και με το σώμα του συντρόφου τους. Και για να το πάρω ακόμη περισσότερο, να το πάρω ακόμη παρακάτω, πολλές φορές μου έτυχε περιστατικό στο οποίο μία γυναίκα να πατάει τον άνδρα της, ο οποίος είχε μεγάλο μόριο, με έναν εραστή που να έχει μικρό μόριο. Οπότε ας σταματήσουμε να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις περί μεγέθους του μορίου. Εντάξει. Αν μια γυναίκα συναντήσει έναν άνδρα με τον οποίο δεν υπάρχει ερωτική έλξη και τύχει το μόριο του να μην είναι ιδιαίτερα μεγάλο, μπορεί να το αποδώσει λανθασμένα και εσφαλμένα στο μέγεθος του μορίου. Είμαι σίγουρη για αυτό που σας λέω, γιατί το έχω ακούσει πάρα πολλές φορές και αντιλαμβάνεστε πως ο κόσμος πάει στο ψυχολόγο και μιλάει ειλικρινά, πληρώνει για να μιλήσει ειλικρινά, δεν λέει αερολογίες. Τώρα, ο άλλος μύθος είναι ότι όλοι οι νάρκισσοι έχουν μικρό πουλί. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Καμία σχέση. Ίσα-ίσα που επειδή επικρατεί ο πρώτος μύθος ότι το μεγάλο πουλί είναι καλύτερο από ένα πουλί μικρότερου μεγέθους, αρκετοί νάρκισσοι μπορεί να έχουν ήδη μεγάλο πουλί και αυτό το μεγάλο πουλί να τους κάνει να νιώθουν πολύ σπουδαίοι. Ξαναλέω όμως αυτή την άποψη, η οποία δεν είναι μόνο προσωπική μου άποψη, είναι και άποψη πολλών ανθρώπων βιωματική, ότι το μέγεθος δεν παίζει ρόλο. Αυτό που παίζει ρόλο είναι ο ερωτισμός και η ερωτική χημεία σε ένα ζευγάρι. Πάμε παρακάτω. Για να μην σας πω και για το Κάμα Σούτρα, το αρχαίο βιβλίο το ειδικό, το οποίο το έχω διαβάσει σε μετάφραση από το αρχαίο πρωτότυπο στα αγγλικά, το οποίο όσον αφορά στα μεγέθη λέει το εξής. Λέει ότι υπάρχουν άνθρωποι που ταιριάζουν στα μεγέθη με διάφορους ανθρώπους. Δηλαδή δεν υπάρχει καλό μέγεθος και κακό μέγεθος, υπάρχει ταιριαστό μέγεθος και ατέριαστο μέγεθος. Αλλά εξακολουθώ να πιστεύω ότι ακόμη και άνθρωποι οι οποίοι νομίζουν ότι τους ταιριάζει το μεγάλο μέγεθος, αν έχουν πραγματικά ερωτικά συναισθήματα με έναν άνθρωπο που έχει ένα διαφορετικό μέγεθος, μπορεί να νιώσουν την ίδια, αν και μεγαλύτερη ερωτική ικανοποίηση, γιατί ο ερωτισμός δεν είναι μόνο στο hardware, δεν είναι μόνο στα εξαρτήματα, είναι και στο software, είναι και στο λογισμικό, είναι και στο μυαλό, στις σκέψεις και στα συναισθήματα. Λοιπόν, πάμε πίσω στον Νάρκισσο και το φίλο του. Όταν δεν δουλεύει θα ξυπνήσει από τις 2 το μεσημέρι και μετά. Ε, καλά. Οι γονείς του βέβαια δεν θα τον ενοχλήσουν μέχρι τότε. Κοιμάται το παιδί, λένε. Ε, βέβαια, να μεγαλώσει, να αναγιωθεί. Όταν με το καλό ξυπνήσει θα φάει και θα συνεχίσει πάλι στο κρεβάτι σερφάροντας τα μύτια μέχρι να βραδιάσει και να βάλει το κουστούμι του για έξοδα. Ε, βέβαια, με κουστούμι είπαμε θα πάει όπως πάμε εμείς χωρίς κουστούμια. Μόλις το δουν οι γονείς του θα πούν «Τι κούκλος που είσαι, φτου φτου, φτου φτου». Τι κούκλος, όπως λέω εγώ στο Λάκι, τι κούκλος που είσαι, είσαι ο πιο ωραίος σκύλος, έτσι γι' αυτό λέει «Τι κούκλος που είσαι, φτου φτου». Στο σπίτι μαγειρεύουν εννοείται μόνο τα φαγητά που αρέσουν σε αυτόν, βέβαια. Εγώ τους ανθρώπους δεν τους είχα γνωρίσει, καθώς ήταν απαγορευτικό να πλησιάσω το σπίτι του. Αλλά μου τα έλεγε ο ίδιος και καμάρωνε. Ε, βέβαια, τέτοιους γονείς να έχεις είναι να μην καμαρώνεις, να σου λένε φτουφτού, να σε ταΐζουν, να σε ποτίζουν, να σε πυρετούν, να σε κανακεύουν στα 40 σου, φτουφτουφτουφτουφτου, σε όλους σας. Επίσης έβλεπα τη μητέρα του στο Facebook να πλημμυρίζει με καρδούλες τις φωτοπόζες του γιού της και να σχολιάζει. Και είναι μεγαλύτερη σου φαν, η μαμά μου, να ζήσετε.
Αντί να του πει να αναλάβει τις ευθύνες του σε αυτή την ηλικία, τον επικροτεί κιόλας για τη ζωή που κάνει. Θα τρελαθώ, όχι να μην τρελαθείς. Μείνε μακριά από το τρελόσογο να μην τρελαθείς. Σε παρακαλώ. Αυτός παρουσιάζει προς τα έξω ένα προφίλ δεμένης οικογένειας με τραπέζια, βόλτες, όλοι μαζί στο εξοχικό μαζί. Α, εκτός από τις φάσεις που πάει μόνος στο εξοχικό και κάθεται γυμνός πάνω στις καρέκλες που πάει και μετά και κάθεται η μάνα του για να το σκρολάρει στα social media, στο tablet, ξέρω, στο κινητό να του βάλει καρδούλες και βγάζει το φίλο του φωτογραφίες. Τι ωραία οικογένεια, λοιπόν. Εννοείται ότι εγώ ερχόμουν σε δεύτερη μοίρα. Μα τι δεύτερη, τρίτη, τέταρτη, τελευταία. Πρώτος ο φίλος, μετά οι γονείς και λέμε και πάμε. Επίσης χρησιμοποιεί τα νύψια του για να δείχνει πατρικό προφίλ. Προσέχετε. Από κάτι τύπους που έχουν τα νύψια τους, τα σκυλάκια του γείτονα, φωτογραφίες, αγκαλιά στα προφίλ τους για να φαίνονται και καλά φιλόζωοι ή... πώς το λένε, πατρική και στοργική. Έτσι ξεγελάστηκα. Είδα στο Facebook που φωτογραφιζόταν συνέχεια με τα νύψια του, με λεζάντες αγάπης από κάτω, και είπα τι στοργικός που θα ήταν σαν πατέρας. Δεν έχετε ακούσει που λένε τα παιδιά είναι chick magnets ή τα σκυλιά είναι chick magnets? Chick είναι τα κοτοπουλάκια. Η λέξη chick στα αγγλικά χρησιμοποιείται για να περιγράψει αυτό που λέμε στα ελληνικά γκόμενα. Λέει είναι οι μαγνήτες γκόμενων τα παιδιά. Αν πας με ένα παιδί στο πάρκο, θα έρθουν όλες οι γυναίκες να σου μιλήσουν. Ή αν πας με ένα σκυλί στο πάρκο επίσης. Το παρατήρησα το κάνουν κι άλλοι. Είναι φαίνεται κόλπο για να ψαρεύουν κάποιες σαν εσένα. Κάποιες σαν εμένα. Κάποιες σαν εσένα, κάποιες σαν εμένα, κάποιες σαν όλες. Επίκληση. Στα μητρικά ένστικτα. Κάποιος παρουσιάζεται και καλά με ένα πατρικό ένστικτο, γονικό ένστικτο, με πατρικό φίλτρο. Είναι εκμετάλλευση και των παιδιών. Μα κανείς από την οικογένεια δεν βλέπει ότι κάτι δεν πάει καλά? Μήπως όλη η οικογένεια είναι παρόμοι? Όλοι οι δικοί του τον έχουν τόσο ψηλά. Και με όλα αυτά που κάνουν, τον πιέζουν να τον παντρέψουν κιόλας. Είναι τέτοιο όμως χάρη να μην τον παντρέψουν με τέτοιο όμως χωθρεμένο αγόρι? Πώς θα παντρευτεί που έκαναν ένα γιο να αγαπάει μόνο το φίλο του? Δεν πρόλαβα να τα γράψω όλα την προηγούμενη φορά, αλλά είχε τόση έπαρση για το φίλο του, που ήθελε συνέχεια να ακούει κοπλιμέντα γι' αυτό. Σε παρακαλώ. Κάθε φορά που βγαίναμε και οδηγούσε, θεωρούσε υποχρέωσή μου να απασχολώ τον φίλο του μέχρι να φτάσουμε στον προορισμό μας. Όχι, δεν το διαβάζω αυτό. Και γενικότερα παντού, σε μαγαζιά, έξω, διακριτικά, στην παραλία, στο σπίτι. Τι... Δεν μπορούσε να δεχτεί ότι αυτό δεν είναι φυσιολογικό. Με ρώτησε αν θα μπορούσα να αντέξω όλο το βράδυ να απασχολήσω με κάποιο τρόπο το φιλαράκι του και αυτός να κοιμάται. Ουδέν σχόλιο. Και για σένα που το άντεξες, ουδέν σχόλιο. Όλη την ώρα καθώς οδηγεί εσύ να απασχολείς με κάποιο τρόπο το φίλο του και έξω στα εστιατόρια και στις παραλίες και στο σπίτι και να κοιμάται όλο το βράδυ και εσύ να απασχολείς το φίλο του. Τι να πω. Κάθε φορά που λέω τα έχω ακούσει όλα, έχω κι άλλα να ακούσω. Έχεις δίκιο που είπες, Θέκλα μου, ότι στους νάρκες τους αρέσει ο αυτοερωτισμός. Σε κάποια προσωπική μας στιγμή, λοιπόν, μου λέει ότι δεν το απολαμβάνει με τον τρόπο μου. Μου έδινε οδηγίες τι θέλει και ότι μόνος του ξέρει και το κάνει καλύτερα. Πώς αυτός ο άνθρωπος να δημιουργήσει δικιά του οικογένεια? Θέλει πολλή δουλειά για να αλλάξει. Πού να ξέρει τέτοιες λεπτομέρειες η άμυρη, η μάνα του και όλος ο κύκλος του που το θαυμάζουν? Δεν είναι άγγελα να ξέρω. Συγγνώμη, αν ήμουν η μάνα του και είχε αυτά τα χαρακτηριστικά που ξέρει η μάνα του, θα τον είχα διώξει έξω από το σπίτι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν θα το δεχόμουν να σαραντάρει στο σπίτι, τέλος πάντων. Ιστερόγραφο.
στην φίλη της 40χρονη που είχε στείλει ότι είναι απογοητευμένη από τους άντρες να της πω ότι στην Ελλάδα μόνο υπάρχουν γύρω στα 5 εκατομμύρια άντρες. Στατιστικά να το πάρεις, κάποια στιγμή θα γνωρίσεις αυτό που ψάχνεις. Μην απελπίζεστε, τα λέω και για μένα αυτά, γιατί βλέπετε δεν πέφτω και στις καλύτερες περιπτώσεις. Στις χειρότερες το χειροτέρω πέφτεις κι εσύ. Λοιπόν. Υπάρχει ένας όρος που λέγεται ναρκισσιστική οικογένεια, ο οποίος σημαίνει ότι τα περισσότερα μέλη της οικογένειας αυτής, αν όχι όλα, έχουν στοιχεία ναρκισσισμού. Είναι ναρκισσί. Ίσως αυτό να συμβαίνει και στην οικογένεια του ανθρώπου αυτού. Η μάνα του έχει μια συμπεριφορά που φαίνεται σαν να είναι συνεξαρτώμενη με την έννοια ότι τους υπηρετεί όλους. Από την άλλη όμως, έχουμε πει και σε πρόσφατα βίντεο ότι μπορεί κάποιος άνθρωπος να έχει και στοιχεία ναρκισσισμού και στοιχεία συνεξάρτησης και ότι στην πραγματικότητα η συνεξάρτηση από τον ναρκισσισμό δεν διαφέρουν και πολύ, με την έννοια ότι είναι και οι δύο δυσλειτουργικοί τρόποι σύνδεσης ή μάλλον δυσλειτουργίες που δεν επιτρέπουν την υγιή ανθρώπινη σύνδεση και επαφή. Γελάμε, όντως είναι γελία αυτά και είναι γελία και είναι και χαζά και είναι και αφύσικα. Είναι αφύσικο να ζητάς από μια ερωτική σύντροφο να σε περιποιείται σαν να και έχεις πάει στο μασαζίδικο και έχεις πληρώσει ούτως ώστε κοπέλα να ασχοληθεί μαζί σου ή σε εξεργάτρια. Είναι αφύσικο. Και είναι αφύσικο και για μια κοπέλα να το δέχεται. Θέλω να πάρω εδώ την ευκαιρία να πω σε όλους, άντρες και γυναίκες, εάν βρίσκεστε κατά τη διάρκεια μιας ερωτικής πράξης με ένα πρόσωπο με το οποίο έχετε ερωτική σχέση ή δεν έχετε ερωτική σχέση, είναι η πρώτη φορά, είναι η πολλωστή φορά που έχετε ερωτική επαφή και γίνεται κάτι που δεν σας αρέσει, δικαιούστε να σταματήσετε εκείνη την ώρα, εκείνη τη στιγμή την ερωτική πράξη και να φύγετε. Δεν μας υποχρεώνει κανένας να ικανοποιήσουμε κανενός τα τερτύπια. Και δεν υποχρεούμαστε, εφόσον έχουμε ξεκινήσει μια ερωτική πράξη, να την ολοκληρώσουμε. Εάν σε οποιαδήποτε φάση μιας ερωτικής επαφής νιώσουμε ότι δεχόμαστε κακοποίηση οποιοδήποτε είδους, νιώσουμε ότι δεχόμαστε ξεφτελισμό οποιοδήποτε είδους, δικαιούμαστε να διακόψουμε την πράξη αυτή άμεσα. Δικαιούμαστε να πούμε λυπάμαι, αλλά δεν μου αρέσει πλέον. Λυπάμαι, αλλά θα το σταματήσω. Μία υποσημείωση εδώ, αν το πρόσωπο με το οποίο βρισκόμαστε μας φαίνεται ότι ένα πρόσωπο μπορεί να έχει ανεξέλεγκτη συμπεριφορά και κυρίως βίαιη συμπεριφορά, το κάνουμε με πολύ τρόπο. Δηλαδή μετρούμε και ζυγίζουμε τα υπέρ και τα κατά για το πότε θα γίνει η απόσυρση. Έχουμε σε κάθε περίπτωση και παντρεμένοι να είμαστε με έναν άνθρωπο και σε μακροχρόνια σχέση να είμαστε με έναν άνθρωπο και σε συγκατοίκηση να είμαστε σε έναν άνθρωπο, έχουμε και διατηρούμε το ανθρώπινο δικαίωμα και την ελευθερία να διακόψουμε την ερωτική πράξη εάν νιώσουμε ότι δεν θέλουμε να συνεχίσουμε. Δικαιούμαστε. Δεν είμαστε υποχρεωμένοι να παραμείνουμε μέχρι να τελειώσει μια ερωτική πράξη που δεν μας ικανοποιεί και δεν μας εκφράζει και νιώθουμε ότι δεν μας τιμάει. Ο καθένας έχει τα δικά του κριτήρια, τα δικά του όρια, τα οποία καλά είναι να τα γνωρίζει και καλά είναι να τα θέτει σε μια ερωτική επαφή. Τώρα, για τους γονείς των ναρκισσών. Για να μεγαλώσεις ένα παιδί ανορίωτο, γιατί οι ναρκισσοί είναι ανορίωτοι άνθρωποι, είναι άνθρωποι που πιστεύουν και θεωρούν ότι δικαιούνται τα πάντα. Είτε είναι μεγαλοπρεπείς νάρκες οι οποίοι το διατρανώνουν και το λένε παντού ότι εγώ είμαι πολύ σπουδαίος και εγώ και ο φίλος μου και η φίλη μου και δεν ξέρω ό,τι άλλο. Είτε είναι ευάλωτοι νάρκες, κρυφοί ναρκισσιστές, οι οποίοι μπορεί να είναι κλαμμένοι συνεχώς και να λένε ότι εγώ είμαι πολύ ταλαιπωρημένος, είμαι πολύ ταλαιπωρημένη, είμαι αδικημένος μια ζωή κλπ. Κλπ. Σε όποια κατηγορία νάρκες σου και να ανήκω, στους φανερούς ή στους αφανούς, στους κρυφούς, στους κεκαλυμμένους ή στους μεγαλομανείς, στους κακοήθεις ή μη, έχουν την αίσθηση ότι δικαιούνται να παίρνουν ό,τι θέλουν και δεν σέβονται σε καμία περίπτωση τα δικαιώματα, τις επιθυμίες και τη βούληση των άλλων ανθρώπων. Για να μεγαλώσεις ένα τέτοιο ανορίωτο πλάσμα,
σημαίνει ότι ως γονιός απέτυχες να του βάλεις όρια μεγαλώνοντας αυτό το παιδί. Δεν μπόρεσες να του μάθεις το όχι. Δεν μπόρεσες να το περιορίσεις. Το παιδί αυτό σε έκανε ό,τι ήθελε. Σε έκανε ό,τι ήθελε γιατί εσύ ήσουν πολύ απασχολημένος ή πολύ απασχολημένη με τον εαυτό σου και παραμιλούσες το παιδί. Οπότε του δίνες χρήματα, του δίνες ελευθερίες, του δίνες πράγματα τα οποία αν ήσουν στοχοπροσιλωμένος στον ρόλο σου ως γονιός δεν θα το κάνες. Αυτό το παιδί έχει μεγαλώσει με όλη αυτή την αίσθηση κυριότητας, επειδή εσύ είσαι ένα πρόσωπο που είσαι επίσης ένας κρυφός νάρκισσος που νιώθεις μια ζωή ότι είσαι αδικημένος και θέλεις το παιδί σου να μην αδικηθεί ποτέ, οπότε τρέχεις πάντοτε να διασώζεις εκείνο το παιδί, να μιλάς άσχημα στους καθηγητές του, στους δάσκαλους του, στον οποιοδήποτε προσπαθεί να το οριοθετήσει και να το βγάζεις πανταλάδι επειδή νιώθεις ότι έτσι ίσως θα δικαιωθείς εσύ διαμέσου του παιδιού σου προβάλλοντας τα δικά σου αποθυμένα και ανεκπλήρωτα στο παιδί σου. Ό,τι και αν ισχύει, ο γονιός, ο οποίος μεγαλώνει έναν νάρκισσο και τον καμαρώνει κιόλας, φέρει τεράστια ευθύνη για το πώς εξέλισε το παιδί του. Εδώ θέλω να κάνω μια άλλη σοβαρή παρένθεση και να πω ότι τα ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά ως χαρακτηριστικά προσωπικότητας πολύ συχνά είναι κληρονομικά. Δηλαδή μπορεί ένας γονιός να φέρει στον κόσμο ένα παιδί το οποίο να μην του μοιάζει καθόλου σαν χαρακτήρας και σαν προσωπικότητα. Ένα παιδί το οποίο να έχει ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά ενώ ο γονιός να μην έχει τέτοια χαρακτηριστικά. Έχουμε κάνει και σχετικό βίντεο με τη δόκτωρα Αριστονίκη Θεοδοσίου για το ότι η έγκαιρη διάγνωση και η έγκαιρη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση σε παιδιά τα οποία βρίσκονται στην προεφηβεία, στην εφηβεία και στη μετεφηβεία και παρουσιάζουν ναρκισσιστικά χαρακτηριστικά ή χαρακτηριστικά που να παραπέμπουν σε κάποιες άλλες διαταραχές προσωπικότητας του β' πλέγματος, εάν γίνει έγκαιρη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση, μπορεί να ανατραπεί η εξέλιξη των ανθρώπων αυτών σε full-blown narcissists, σε ναρκισσιστές οι οποίοι να είναι, σε ναρκισσούς οι οποίοι να έχουν όλα τα χαρακτηριστικά στο full. Έχω δει τέτοιες περιπτώσεις. Παιδιών στην εφηβεία, τα οποία μετά από εντατική ψυχοθεραπεία σε ψυχολόγο που να είναι εκπαιδευμένος πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Αν κάποιοι γονείς θέλετε πληροφορίες για αυτόν τον ψυχολόγο, στείλτε μου email στο thekla.petrido@yahoo.gr να σας στείλω τα στοιχεία του ψυχολόγου αυτού. Έχω δει να ανατρέπεται η γενετική προδιάθεση. Δεν έχω δει αυτά τα παιδιά να γίνονται οι πιο ενσυναισθητικοί άνθρωποι στον κόσμο, αλλά με έγκαιρη ψυχοθεραπευτική παρέμβαση μπορεί ένα παιδί να μεγαλώσει ισορροπημένα και να καταπολεμήσει τα ναρκισσιστικά του στοιχεία και να αναπτύξει τα ενσυναισθητικά του στοιχεία. Ως γονείς έχουμε ευθύνη να διορθώνουμε τις συμπεριφορές των παιδιών μας, να βάζουμε όρια στα παιδιά μας όταν δεικνύουν μεγαλομανία, εγωκεντρισμό που είναι δυσανάλογα με την ηλικία τους, και όταν δείχνουν έλλειψη συνέστησης και κακία, εάν δεν είμαστε σίγουροι για το πώς λειτουργούν τα παιδιά μας και αν χρειάζονται κάποια βοήθεια, πάντοτε είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να ανατρέχουμε σε ψυχολόγο. Εγώ θεωρώ ότι κάθε οικογένεια χρειάζεται να έχει το ψυχολόγο της, τον οικογενειακό της ψυχολόγο, όπως κάθε οικογένεια πρέπει να έχει και τον οικογενειακό της γιατρό, έτσι πρέπει να έχει και τον οικογενειακό της ψυχολόγο. Ανατρέχουμε στο ψυχολόγο μας, στο ψυχολόγο της οικογένειάς μας που να γνωρίζει το οικογενειακό μας ιστορικό και παίρνουμε συμβουλές και γνώμες για το αν όντως το παιδί μας έχει κάποιο πρόβλημα ή όχι, αν πρέπει να πάει σε κάποιον ειδικό παιδοψυχολόγο για διάγνωση και θεραπεία και γενικώς προσέχουμε και εμείς ήδη να είμαστε όσο το δυνατόν πιο καλλιεργημένοι και πνευματικοί άνθρωποι και να είμαστε πιο υγιείς εκδοχή του εαυτού μας, αλλά να φέρουμε και παιδιά στον κόσμο που να τα βοηθήσουμε όσο γίνεται και όσο μπορούμε, γιατί υπάρχει και ο γενετικός παράγοντας όπως είπαμε προηγουμένως, να είναι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού τους. Και αυτό το βίντεο, όπως και το προηγούμενο, μας έδωσε την ευκαιρία έτσι να δούμε με λεπτομέρειες πώς μπορεί να λειτουργεί ένας νάρκισσος σε μια ερωτική σχέση, στην απόπειρα ερωτική σχέση, τον αυτοερωτισμό του νάρκισσου, τον εγωκεντρισμό του και λίγο τα στοιχεία
που βοήθησαν προφανώς το να είναι έτσι. Χρειάζεται να το πω. Θα το ξαναπώ. Μακριά από τέτοιους ανθρώπους. Μακριά από τέτοιες καταστάσεις. Μακριά από τέτοια τρελόσωγα. Μακριά από ναρκισιστικά σόγια. Μακριά. Μακριά.